Φεύγα είναι ο κύριος Τσίπρας. Φύγει από την κυβέρνηση, φύγει από το ευρώ, φύγει από το ΝΑΤΟ. Πολύ φευγάτο το βλέπω. Εγώ αντίθετα λέω, επιστρέφω. Και προχωράω, πάω μπροστά. Επιστρέψαμε στο ευρώ, ενώ παραλίγο να φύγουμε και είμαστε τώρα στέρεα μέσα στο ευρώ. Επιστρέψαμε στο διεθνές προσκήνιο. Επιστρέψαμε σε μια αίσθηση ασφάλειας την οποία έχει πλέον ο ελληνικός λαός. Επιστρέψαμε όχι μόνο στην αισιοδοξία, την οποία εγώ επαναλαμβάνω τη βλέπω. Την αισθάνεται κανείς ότι ξαφνικά υπάρχει αισιοδοξία, ιδιαίτερα στην αγορά και στον κόσμο, καταλαβαίνει τα πράγματα αλλάζουν, αλλά κυρίως στην αξιοπρέπεια επιστρέψαμε. Γιατί μπορέσαμε να δώσουμε, να καταλάβει όλος ο πλανήτης ότι ο Έλληνας μπορεί και πάλι να σταθεί στα πόδια του μόνος του. Και αυτό έγινε κυρίως όταν βγήκαμε στις αγορές. Μπαίνουμε στην ανάπτυξη, επομένως επιστρέφει η σταθερότητα, η αξιοπιστία από τους έξω, η Ελλάδα γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή μας και από εκεί και πέρα το ποιος θέλει να φύγει, πού να πάει, στη Βενεζουέλα ή αλλού, είναι κάτι το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν τα καταλαβαίνει αυτά, ή αν τα καταλαβαίνει δεν θέλει να πει ότι τα καταλαβαίνει, αυτό που με νοιάζει είναι ένα. Πώς με σταθερά βήματα θα πάμε μπροστά. Τώρα είπατε εσείς για τις εκλογές και τι θα γίνει και πώς θα πάμε. Θα σας πω το εξής. Στην αρχή ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα σαρώσει στις ευρωεκλογές και ότι θα σαρώσει και στις περιφέρειες. Σήμερα για ευρωεκλογές δεν κάνει κουβέντα. Λέει θα δούμε, αρχίζουν και κάνουν αθρήσεις. Και εκεί που έχει τελείως χάσει τη γλώσσα του είναι για τις περιφερειακές εκλογές. Εγώ το βλέπω απλά. Θέλω το αποτέλεσμα των εκλογών να μου δώσει το δικαίωμα να βγω από την κρίση για τα καλά. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μπορεί να πάμε σε αβεβαιότητες, δεν μπορεί να πάμε σε νέα μέτρα. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα πριν απαντήσω στο άλλο που είπατε για το ΠΑΣΟΚ είναι τι θα γίνει αν η στόχευση Τσίπρα, δηλαδή η αστάθεια, σταθερότητα ο ένας, όχι στασιμότητα, σταθερότητα για να πάμε μπροστά. Αστάθεια ο άλλος, γιατί αυτό τον τρέφει. Αν δεν του βγει η αστάθεια, τι θα γίνει τότε? Άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Και μήπως η αστάθεια αυτή, αντί να μετακομίσει την Ελλάδα, μετακομίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για το ερώτημα το οποίο μου είπατε για την Ελιά και τα λοιπά, κοιτάξτε, η κυβερνητική συνεργασία άντεξε στα δύσκολα. Να είστε σίγουροι ότι θα αντέξει και τώρα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Την αβεβαιότητα όμως ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν τη βάζει στο προσκήνιο, λέγοντας ότι αν δεν στηριχθεί η Ελιά θα φύγει από την κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε εσείς? Δημοσκοπικά είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, σχετικά καλά, και να μην πάει καλά η Ελιά. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε εσείς? Θα αναζητήσετε νέες συμμαχίες, νέες δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης? Είναι λίγο εκβιαστικό κιόλας αυτό το πλευρά του κ. Βενιζέλου προς τον κόσμο. Δεν θέλω να κρίνω τις απόψεις ενός άλλου κόμματος ως προς τη στρατηγική του. Αυτό το οποίο εγώ σας λέω, με ρωτήσατε και αυτό με νοιάζει, σταθερότητα κυβερνητική, υπήρξε στα δύσκολα και πιστέψτε μου ήταν πάρα πολύ δύσκολα και οι βουλευτές άντεξαν και απάντησαν με συνείδηση ελληνική και φωνή ισχυρή σε πολλά κελεύσματα. Γιατί είναι εύκολο να είσαι βουλευτής και να απαντήσεις λέγοντας δεν ψηφίζω κάτι. Το δύσκολο είναι να ψηφίσεις. Απάντησαν οι βουλευτές με συνείδηση, με αποφασιστικότητα και νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν κινδυνεύει η σταθερότητα μετά τις εκλογές. Σε καμία περίπτωση. Άλλωστε τα αποτελέσματα που ορισμένοι ονειρεύονται δεν θα τα δουν.